Επιστρέψαμε και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, επιβεβαιώσαμε την ακρίβεια της καταγγελίας που μας έκανε ο πολίτης που μας έστειλε τα μηνύματα που αντάλλαξε με τον κύριο Πάτση. Εύχομαι ειλικρινά να μην είναι ο ίδιος ο χειριστής του προφίλ. Πάμε να δούμε όμως. Ο πολίτης του έστειλε το post, την ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα, που στο παρελθόν έχει αναφερθεί στο ζήτημα του κυρίου Πάτση εκτενώς. Ακολούθησε το αυτοματοποιημένο μήνυμα που έρχεται στις σελίδες αυτές. Γεια σας, έχουμε λάβει το μήνυμά σας και ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Αυτό σε πάρα πολλές σελίδες πολιτικών έρχεται ή κάποιο αντίστοιχο. Θα το κοιτάξουμε και θα σας απαντήσουμε τέλος πάντων για να μην μας αφήνουν στο διαβάστηκε. Του απαντά ο πολίτης σε δεικτικό τόνο, καλό λαμόγιο είσαι κι εσύ. Το λέμε αυτό, δεν ξέρω αν το λέμε. Εντάξει, μετά τις 12 είναι. Μετά απαντά. Αυτό δεν το λέμε. Ο κύριος Πάτσης με ένα υβριστικότατο σαλάτα και τάδε, με υβριστικότατους χαρακτηρισμούς, του απαντά ο πολίτης, σοβαρός πολιτικός, συγχαρητήρια για τον πολιτικό σου λόγο. Ακολουθεί προφανώς ξανά το αυτοματοποιημένο μήνυμα. Γεια σας, έχουμε λάβει το μήνυμά σας και ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Κάτσε να δημοσιεύσω την απάντηση του απαντά ο πολίτης. Και εγώ τη δική σου ανώμαλε, έχει και αλφα στο τέλος προφανώς γιατί γράφει έτσι με ταχύτητα ο χειριστής του προφίλ του κυρίου Πάτση. Και εγώ αναρωτιέμαι, είναι αυτός τρόπος να απαντά επίσημη σελίδα βουλευτή σε πολίτη? Μας ρωτάς, μας ρωτάς σου παρολογείς τώρα. Και ρωτώ, μήπως έχω να χάσει σχολιάσω κάτι. Τώρα, να σχολιάσουμε εμείς τώρα. Μία φράση από τον καθένα σας γιατί με πιέζει η ροή, κύριε. Αναζητείτε το ήθος. Αναζητείτε ήθος. Το κρατώ, κύριε Αραβαντινό. Αναζητείτε εκτός από το ήθος και η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Νίκος Μερτζάνης, Εφημερίδα Δημοκρατία. Καλό βράδυ. Μάριος Αραβαντινός, Εφημερίδα Ντοκουμέντο. Να είστε καλά, συνάδελφοι. Να είστε καλά κι εσείς, κυρίες και κύριοι. Να περνάμε μαζί τα βράδια μας έτσι αποκαλυπτικά, με δημοσιογραφία. Τα λέμε αύριο εδώ, 11 και 4 τον Νταν. Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Γεια σας.